Γιώργος Αγγελόπουλος έκλεισε τα 38 του με ένα πάρτι έκπληξη που του διοργάνωσαν οι φίλοι του. Η Ντόρα Παπαδημητρίου μιλάει για τα τηλεοπτικά σχέδια και απαντάει αν τελικά της έχουν κάνει πρόταση να παρουσιάσει το Big Brother και το Dancing with the Stars. Ποιο θα είναι το επόμενο επαγγελματικό βήμα της Ελεονόρας Μελέτη, οι σχέσεις της με τη νέα διοίκηση του Α και οι φημολογούμενες προτάσεις για επιστροφή στο Sky. Ο Θανάσης Κουρλαμπάς από τις Άγριες Μέλισσες μιλάει στην εκπομπή μας για την επιστροφή του στην τηλεόραση και απορεί που κάποιοι θεωρούν ταμπού ότι ο γιος του κάνει κλασικό μπαλέτο. Είναι πολλά, είναι ενδιαφέροντα και είναι όλα εδώ στο μεσημέρι. Yes! Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, 2 η ώρα. Ακριβώς είμαστε εδώ για να τηρήσουμε τις συνθήκες της παρέας που έχουμε δημιουργήσει από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα. Τι δηλαδή, να βλέπουμε τα 20 καλύτερα βίντεο που υπάρχουν παντού, τηλεοπτικά και όχι μόνο. Και όχι μόνο, showbiz, μαγαζιά, θέατρα, δεν έχουμε αφήσει ρούγα για ρούγα σήμερα. Σας έχουμε τα καλύτερα και τα πιο ενδιαφέροντα και πάω κατευθείαν στο νούμερο 20. Να πας, Κορέλα. Είναι Πέμπτη. Ήρθε ο Χάρης τώρα να μας πει τι είναι σήμερα. Είχε αποκλειστεί. Αφού το θες, θα σου το πω. Είναι λοιπόν σήμερα Πέμπτη, αύριο δηλαδή είναι Παρασκευή και μεθαύριο έρχεται το Σαββατοκύριακο. Το πουκάμισό σου είναι πάρα πολύ δυνατό. Χαίδεψε με, το θες. Σε χαϊδεύω και πάω στο 20, γιατί σαν τζίνι θα βγάλεις το θέμα. Γιατί κυρίες και κύριοι μου, ξεκινήσαμε τις πίτες. Ναι, στο θέατρο Γκλώρια η πρώτη. Στο θέατρο Γκλωρία η πρώτη, στο δικό μας δηλαδή, στην παράσταση Σκούπα, που δεν κέρδισα δυστυχώς το φλουρί. Φεύγω, κερδίζεις πάω. Την αγάπη, εσύ, αυτό όμως. Δεν το βλέπω. Φεύγω, πάω δίπλα. Hairspray, παρακαλώ. Θέατρο Ακροπόλ. Άλλη μία πίτα. Και έχουμε και γενέθλια, βέβαια, τα οποία θα τα δούμε. Α, συγγνώμη, και στην Αθηναίδα. Ο βαφτιστικός κυρίας Χάρης Δρόμας. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνουν δηλώσεις που θα συζητηθούν. Όπως αυτή του Χάρη Ρώμα που είπε ότι έχει μεγάλη ευγνωμοσύνη για την αποτυχία του λόγω τιμής. Ναι, γιατί στο νούμερο 20. Πέμπτη σήμερα και κάποιοι χθες νυχτοπερπάτησαν. Θα σας πάω μέχρι την κοπή της πίτας στο θέατρο Γκλώρια για την παράσταση Σκούπα. Ξέρετε, εκεί είναι και η δική μας Κατερίνα Ζαρίφη. Όχι, δεν νυχτοπερπάτησε, πρωταγωνιστή στην παράσταση. Κατερίνα! Κατερίνα! Κλείσατε το φλουρί και εδώ και στο σπίτι. Αλλά είναι πολύ... Δεν ήταν αισθημένο. Κα τηλεόραση ή θέατρο. Θα ήθελα και τα δύο αν γίνεται. Αλλά τώρα τελευταία νομίζω προς το θέατρο περισσότερο και πέφτει το θέατρο. Όχι εμπειρία σου αυτή, το ντουέτο με τον Νίκο Κοκλώνη. Πώς να την κρίνω σαν εμπειρία. Για σας πώς ήταν αυτή η εμπειρία. Τρομακτική, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και τα θρίλερ στη ζωή, δεν είναι μόνο οι κωμωδίες, παιδιά. Όχι, παιδιά μου, εκτός ο διακτηνισμός ανακαλυφθεί. Ποδαρικό στο θέατρο γίνεται. Συνήθως ανοίγει κάποιος τεχνικός, κάποιος άνθρωπος θεάτρου, ξέρεις. Από ηθοποιούς, δεν θυμάμαι, μπορεί να έχω κάνει εγώ. Από ηθοποιούς αυτός και από τηλεοπτικούς εγώ. Μετά και Βασίλη γράψατε. Ναι, γράψαμε βέβαια. Εσείς. Πού να σου πω τι κάναμε για να το βρούμε το δώρο, γιατί ήταν ένα δύσκολο δώρο. Τι ψάχνατε. Δεν μπορώ να το πω τώρα, μπορώ να το δει και η κόρη μου, παιδιά, όχι. Εντάξει, το έφερε ο Άγιος Βασίλης από κάπου από το Κερατσίνι, νομίζω. Κόπη πίτας είχαμε και στο θέατρο Ακροπόλ για την παράσταση Hairspray. Τι είπαν ο Μάρκος Εφερλής και ο Κώστας Κόκλας, ακούστε. Υπήρχαν συζητήσεις και με τον Αντένα, δεν είναι κρυφό αυτό, το είχα ανακοινώσει κιόλας, αλλά δεν ευδοκίμησαν, δηλαδή έμειναν κάπου στη μέση. Ήρθε η πρόταση του Ατζούν με τέτοια εκπομπή και... Έκατσε. Ήρθε και έκατσε. Δεν έτυχε, πέτυχε. Πριν κάνω οτιδήποτε και πριν δουν, πέφτουν όλοι και το σχολιάζουν. Μ' αρέσει αυτό γιατί πάνε να πει ότι σ' αφορώ, ας πούμε, και ασχολούνται μαζί μου, με διαφημίζουν χωρίς να τους το ζητάω. Συνήθως αυτοί που το παίζουν αντιρατσιστές είναι μεγαλύτεροι ρατσιστές. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε για μένα, για το κοινό μου, όλα αυτά που λένε, νομίζω είναι, δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι ρατσιστές. Σε σχέση με τη σειρά, η σειρά συνεχίζει. Η σειρά εννοεί τον Α. Ναι. Και βέβαια συνεχίζει, βέβαια. Γιατί... Το Χάρη Ρώμα συνάντησε η κάμερα του Ευτυχείτε στο θέατρο Αθηναής για την κοπή της πίτας της παράστασης Ο Βαφτιστικός της Κυρίας. Αισθάνομαι άσχημα γιατί έχετε έρθει για το κοπή της πίτας όπως ήθιστε. Και βέβαια θα μιλήσουμε επί ώρα για το καφέ της χαράς. Γιατί γίνεται αυτό. Τώρα, όταν είσαι καβάλα στο κύμα και τα πράγματα πηγαίνουν έτσι, όλοι σειρέεται από πίσω για να μιλήσουμε γι' αυτό. Απ' την άλλη, σκέφτεσαι ότι όταν δεν είσαι καβάλα στο κύμα, δεν κάνεις μια μεγάλη επιτυχία ή κάνεις αποτυχία, σε ξεχνάνε, βαριούνται κλπ. Ευγνωμονώ το λόγο τιμής, γιατί ακριβώς είχε αυτή την ατυχία να μην έχει την απήχηση που περιμέναν οι άνθρωποι. Αλλά εμένα με προετοίμασε, γιατί αυτή η εκδοχή ήταν εκεί και ήταν πολύ έντονη.
Ισχύει ότι στους πρώτους κύκλους είχε επιβάλει πρόστιμο του ΕΣΟΥΡΟΥ λόγω παραβίαση της ελληνικής γλώσσας. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Πριν από 2 χρόνια, εγώ και η Άννα Χατζησοφιά ήμασταν επίτιμοι προσκεκλημένοι της Σχολής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Κομωτινής για μια μεγάλη διάλεξη που έγινε με θέμα τα φατσέικα, μια καινούργια γλώσσα που δημιουργεί τέχνη. Είναι αλήθεια ότι η κυρία Λουιζίδου σας είχε ζητήσει να μην φοράει μίνι? Δεν θα την άφηνα κι εγώ ίδιος. Οι φουστοζώνες, όπως το έλεγε ο Πόποτας τότε, είναι κάτι που έχει περάσει στο DNA της οικογένειας Κάσκα. Θα δούμε τη Βάλια τώρα σε μια ηλικία να φοράει φουστοζώνες. Ναι. Το προσπαθούμε. Να την πείσουμε, λέει, είναι ανιψιά μου και είναι πολύ αυστηρή σε αυτό. Γιατί ω θείο είμαι και λίγο πατέρα και μου γυρίζει και το μάτι όταν βλέπω να φιλιέται με το μικρό. Ο ρόλος της δασκάλας στο χωριό είναι στοιχειωμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσω χωρίς την ύπαρξη της Μουτίδου μέσα στη ζωή μου. Είδες ότι τελικά το κομμάτι αποτυχίας του λόγω τιμής ήταν αυτό. Γιατί εγώ δεν το διάβασα πώς το έθεσε. Ότι ενώ υπήρχε τόσο μεγάλη αναμονή για αυτό το σύριαλ, δεν πήγε τόσο καλά. Οπότε και εγώ, όπως είπε, προετοιμάστηκα ότι μπορεί το πρώτο επεισόδιο του Καφέ της Χαράς να μην έχει επιτυχία. Α, εννοεί ότι γενικότερα ότι τον έβαλε σε μια διαδικασία, ναι, τον σκεφτείτε και κάναμε επιτυχία, αλλά τώρα μπορεί γενικότερα. Ότι μπορεί να μην άρεσε. Έχει διαδείξει βέβαια. Λάθος προτιμάστηκε για την αποτυχία, γιατί πήγε πάρα πολύ καφέ το Καφέ της Χαράς. Ένα επεισόδιο δεν έχει παίξει. Έχει παίξει ένα επεισόδιο και πήγε πάρα πολύ καλά. Και αν δεν κάνω λάθος, και η επανάληψη πήγε εξίσου καλά. Εντάξει. Έχει πολύ δίκιο σε αυτό που λέγεται, γιατί όταν είσαι καβάλα στα κύματα, όλοι θέλουν να σου πάρουν συνεντεύξεις και να μιλήσεις. Όταν η επιτυχία δεν είναι δεδομένη και μπορεί να έρθει μια αποτυχία, σε ξεχνάνε. Νομίζω ότι είναι και το φυσιολογικό όμως. Είναι μέσω παιχνίδι αυτά, να σα εξηγήσω. Γιατί μια τηλεοπτική εκπομπή, ένα δημοσιογράφο προσεγγίζει αυτόν που έχει μια επιτυχία και έχει κάτι να πει. Το βλέπουμε δηλαδή και εκπομπές, ας πούμε, που τώρα έχουν επιτυχία, θέλουν να πάνε όλοι σε αυτήν την εκπομπή. Μπορεί να ήταν η ίδια εκπομπή με τον ίδιο παρουσιαστή, με το ίδιο περιεχόμενο και να μην έχει τέτοια απήχηση και σου λέει ο άλλος, δεν θα πάω εγώ σε αυτήν την εκπομπή. Και με, έτσι, και με τα πρόσωπα συμβαίνει αυτό. Βλέπεις κάποιοι που πουλάνε μια εποχή. Θέση, αλλά πολλές φορές οι ίδιοι δεν λέω είναι σωστό. Λέω ότι συμβαίνει. Ναι, φυσικό είναι. Πάντως. Οι ίδιοι ειδοποιοί όμως πολλές φορές όταν ζήσουν αυτή την αποτυχία και έχουν αυτή την αντίδραση από τα μέσα, μετά όταν κάνουν την επιτυχία μπορεί γι' αυτό να είναι λίγο αρνητική σε όλο αυτό. Γιατί λένε ότι τότε μας ξεχάσατε, τώρα ξαφνικά μας θυμηθήκατε. Εντάξει, γι' αυτό καταλαβαίνετε διαστάσεις. Όμως αυτή είναι και φέρονται slow. Αυτή είναι και η ανταγωνιστικότητα της τηλεόρασης, του θεάματος, δηλαδή κάποια τέρμινα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι στα πράγματα πιο έντονα. Είναι ένας κύκλος, γιατί οι νέοι ηθοποιοί ή οι νέοι τραγουδιστές πάντα χρησιμοποιούν τις εκπομπές και δίνουν βήμα σε όλες τις εκπομπές κτλ. Και όταν κάνουν μια επιτυχία, το έχουμε δει πολλές φορές, μετά δεν θέλουν να καούν να πηγαίνουν συχνά σε εκπομπές, μετά δεν πάνε σε πρώιμες εκπομπές. Έχεις δίκιο. Δηλαδή όλο αυτό το αλυσβερίσι υπάρχει δυστυχώς μέσα στη δουλειά. Σε εμάς, να πω ότι το Φλουρί κέρδισε ο Ρέπας, ο Μιχάλης Ρέπας, αλλά επειδή ήταν χρηματικό ποσό, μα έβαλε και έκανα κλήρωση, τελικά το κέρδισε το ταμείο μας. Δεν τα κράτησε. Κράτησε τη λάμψη του φλουριού. Εγώ, όπως είπα. Εντάξει, είδα εκεί πέρα τι ωραία που βγήκε. Ήταν ωραία, πείτε. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά με αμυγδαλόψη. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί έχετε μια στρογγυλή και μια παραλληλόγραμμη? Γιατί κόψαμε και μια δεύτερη πίτα για τους ανθρώπους των συνεργείων που ήρθαμε. Και έβαλε δώρο ο κύριος Παπαντρέου και ο κύριος Γεροδήμος και για τους δημοσιογράφους και τα συνεργεία που ήρθαν. Ναι. Η Τωρέτα Παπαδημητρίου. Τι? Δεν ήταν στο βίντεο αυτό. Όχι. Ήταν όμως ο Μάρκος Εφερλής, ο οποίος. Ναι, η Ντορέτα την είδε πλάνο στην αρχή. Γι' αυτό, μπερδεύτηκα. Και μετά πήγαμε κατευθείαν στην παράσταση του πρωταγωνιστή. Νομίζω ότι και του Μάρκου Εφερλή είναι μια ερώτηση αυτή που πλέον εντάξει, μπορεί κάπως να τον έχει κουράσει. Το κοινό που σας ακολουθεί, η κριτική που ακούτε κτλ. Για να σας πω κάτι. Αυτό μέχρι και μου κουράσει ερωτήσει, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είναι μια φυσιογνωμία που έχει συγκεκριμένες 5-10 ερωτήσεις. Ναι. Αυτές οι ερωτήσεις θα κάνουν οι δημοσιογράφοι, γιατί αυτό το λόγο, με αυτό τον τρόπο απασχολεί αυτή την περίοδο την επικαιρότητα. Ναι. Μπορεί μετά από 5 μήνες να είναι κάτι αυτό άλλο. Αυτό είναι η βάση. Ότι αν απασχολείς πια την επικαιρότητα με το ίδιο θέμα, οπότε αυτή είναι η βάση. Ενώ τώρα, ας πούμε, να μου πούνε εμένα πώς αισθάνθηκες, πώς που έφυγες από την Ελένη Μενεγάκη μετά από μια δεκαετία, πώς να αισθάνθω. Κατάλαβες. Όπως και να αισθάνθηκα, και άλλα θέματα είχα 10 χρόνια να το ξεπεράσω, που λέει ο λόγος. Έτσι δεν είναι, πάμε. Ωραία. Πάμε στο νούμερο 19. Στο νούμερο 19, εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Αγγελόπουλο, που χθες έγινε 38 ετών και τα γιόρτασε με τους καλύτερους του φίλους και το πάρτι το έκανε ως έκπληξη. Δύο πολύ ωραίοι φίλοι του και η Ράνια Κωστάκη, αλλά και ο δικηγόρος ο Αναστάσιος Ντούγκας, που μαζί έχουν ιδρύσει το Σωματείο Φύλακας Άγγελος. Πάμε να δούμε χθες τι έγινε στο πάρτι γενεθλίων του Γιώργου Αγγελόπουλου. Με ένα πάρτι έκπληξη γιόρτασε χθες τα γενεθλιά του ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Γιώργο, ποιο ήταν το πρώτο μήνυμα για χρόνια πολλά που δέχτηκες? Η μάνα μου. Η μάνα μου, ξημερώματα.
Επειδή στην εκπομπή τετατέ του Τάσου Τριφωνός είπες κάτι και σχολιάστηκε. Το ότι κάνεις εντατικά ταχύρυθμα μαθήματα ορθοφωνίας και υποκριτικής. Μου δόθηκε ευκαιρία από το καλοκαίρι και σεβόμενος πάντα το επάγγελμα αυτό και την αγκαλιά αυτή που δέχτηκα από το χώρο, προσπαθώ να βελτιώσω τον εαυτό μου όσο δυνατόν περισσότερο για να παρουσιάσω το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιώργο, στη σειρά στο «Αν ήμουν πλούσιος» που συμμετέχεις με μεγάλη επιτυχία, ήταν ένα συγκεκριμένος αριθμός επεισοδίων που θα συμμετείχες. Θα υπάρξει κάποια ανανέωση? Είχαμε συμφωνήσει 20 επεισόδια και το αν θα συνεχίσουμε ή όχι το αποφασίζουν πρώτα η παραγωγή και μετέπειτα από κοινού, αν είναι για καλό. Γνωριστήκαμε με πολύ ευλογημένο τρόπο και πολύ ιδιαίτερο τρόπο και αυτό μας έχει φέρει πάρα πολύ κοντά και ξεκινάει να κάνει και κάτι το οποίο εμένα μου προκαλεί χαρά και συγκίνηση μαζί με τον Τάσο και τη Ράνια. Οτιδήποτε κάνεις για παιδιά που είναι κακοποιημένα και οτιδήποτε έχει να κάνει με αγάπη και συνδυάζει και την τέχνη, γιατί θα κάνω συναυλίες στα παιδιά, εμένα θα με βρίσκει πάντα δίπλα τους. Εμείς γνωριστήκαμε πολύ έτσι τυχαία, να πω. Μοιραία. Μοιραία. Σε μια τηλεοπτική εκπομπή συναντηθήκαμε. Τελειώνοντας η εκπομπή ένιωσα μια σκιά πίσω μου, ήταν ο Γιώργος. Γύρισα, συστηθήκαμε, χαιρετηθήκαμε. Και από τότε είμαστε πολύ ζεστοί φίλοι, τον αγαπώ, τον εκτιμώ, του εύχομαι χρόνια πολλά. Γιώτα Νέγκα, θεά Γιώτα Νέγκα, πολύ, 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 πολύ υπέροχη. Είμαστε όλοι μαζί στην υγειά μας, εκεί πρέπει να γίνει η Γρονιβία. Εκεί είναι, άρα τι κάνει αυτό το στην υγειά μας. Εγώ έχω πάει γυμναστήριο με τη Γιώτα Νέγκα. Με τη Γιώτα Νέγκα. Ναι. Νόμιζα από τον Γιώργο Αγγελόπουλο που θα λέγεις τώρα και θα... Να τα μούτρα πάλι από εδώ θα πάνε. Γιατί θα σου πει και δεν πήγες με εμένα γυμναστήριο και με τον Γιώργο, για ποιο λόγο? Όχι, όχι. Με... Η Γιώτα Νέγκα στο γυμναστήριο που πήγαινα, γι' αυτό. 38 παιδιά ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ο Γιώργος... Εδώ εμείς γίναμε 45, θα γινόταν ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Γίνατε! Εμείς γίναμε 45 όλη στην ίδια γειτονιά. Όλη στην ίδια γειτονιά. Γιατί, Παύλο? Τι 45, τι 44. Όχι, όχι, τι. Κάποιοι μήνες διαφορά είναι. Εγώ δεν είμαι 44. Τι. Πόσο είσαι, 20. 43. Θα το μουτσινάκι εσύ. Τι, γιατί είπε ότι είναι 20. 22 λέει. Εντάξει, αυτό είναι έσχος. 24 είναι. Έτσι και δεν βλέπουμε τα πλάνα. 24. Εγώ, αλλά με 38. Νομίζω ότι αυτή η υπόθεση με τον Εζέλ δεν θα ξεκαθαρίσει ποτέ. Ναι. Θα είναι πολύ ξεκάθαρο. Ο άνθρωπος κάνει αυτή τη στιγμή ένα σύριαλ στον Αντένα. Θα το τελειώσει η σεζόν. Ναι. Επειδή το σύριαλ του Εζέλ το έχει αναλάβει, νομίζω, ο Καραγιάννης. Ναι, είναι παραγωγή λάθος του κυρίου Καραγιάννη. Είναι ο ίδιος παραγωγός με το σύριαλ που κάνει τώρα ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Οπότε θα φαντάζομαι θα ξεκαθαρίσει εκεί, ναι, στο Μάιο, γιατί μιλάμε για την επόμενη σεζόν πλέον. Πεθαίνουμε Αναστάσιο Ντούγκα με την. με το φωτοβολταϊκό. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά για την κίνηση που κάνουν για τα κακοποιημένα. Εννοείται και εννοείται, είναι φίλοι μας τα παιδιά. Ξέρουν ότι όποια στιγμή μας χρειαστούν θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε. Φεύγω για νούμερο 18. Πάμε σε μια άλλη φίλη μας, πολύ φίλη μας και πολύ αγαπημένο κορίτσι, Ντορέτα Παπαδημητρίου, κυρίες και κύριοι μου. Εχθές λοιπόν ο Παύλος είπε ότι μέσα σε όλες τις συζητήσεις ακούστηκε ότι. Προχθές το είπα. Προχθές ο το Παύλος. Το έχει γράψει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Το έχει γράψει ο φίλος μου Δημήτρης Ουγγαρέζος, είχε πει. Και ότι είχε ακουστεί το όνομα της Ντορέτας Παπαδημητρίου για την παρουσίαση του Big Brother. Τι καλύτερο από το να μας απαντήσει η ίδια. Ισκεί, δεν ισκεί. Στο νούμερο 18. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου, που φέτος πρωταγωνιστεί στην παράσταση Hairspray, μίλησε και μας ξεκαθάρισε τα τηλεοπτικά της σχέδια. Άραγε δέχτηκε πρόταση για το Big Brother. Τι θα γίνει με το Dancing with the Stars? Έχει πρόταση για το Big Brother του χρόνου και το Dancing with the Stars στο Star. Εμένα προσωπικά καμία πρόταση δεν μου έχει γίνει, ούτε για το Big Brother, ούτε για το Dancing with the Stars που λες. Τα διαβάζω κι εγώ όπως τα διαβάζεις κι εσύ, φαντάζομαι, αλλά... Κανείς δεν με έχει πάρει να μου προτείνει τίποτα από τα δύο. Το Dancing with the Stars, ωραίο, πολύ θα μου άρεσε βέβαια, γιατί είναι και ένα project το οποίο το ξέρω απ' έξω και ανακατωτά. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Δεν μου το έχουν προτείνει. Μπορεί να είναι κάτι που συζητιέται ενδεχομένως και γι' αυτό και έχει και ακουστεί, αλλά στα αυτιά μου δεν έχει έρθει τίποτα τέτοιο. Είμαστε επαγγελματίες και ό,τι πρόταση γίνεται, γιατί συζητάμε οπωσδήποτε σε πρώτο επίπεδο. Από έτσι όπως με ρωτάς τώρα, μπορώ να σου πω ότι θεωρώ ότι δεν θα είμαι καλή στο να παρουσιάσω ένα προϊόν σαν το Big Brother. Αυτό είπαμε και εμείς φίλοι μας, καλή καλή μας φίλη Ντορέτα. Κοίτα, η Ντορέτα, το... Το dancing. Όπα. Είπαμε λίγο την πλατούλα. Έλα, έλα, ο νονός, ο νονός. Ωραία. Η Ντορέτα, λοιπόν, ξεκίνησε ως παρουσιάστρια από το dancing, ως παρουσιάστρια του backstage, το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Μπράβο, στο πρώτο, μετά την νίκη της από το dancing.
Και εκεί αναδείχθηκε πάρα πολύ το ταλέντο της ως προς την παρουσίαση. Και νομίζω ότι το να επιστρέψει ως παρουσιάστρια του dancing έχει ένα ενδιαφέρον. Και επειδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το κόνσεπτ, είναι και πολύ καλή παρουσιάστρια. Είναι εντυπωσιακή ως γυναίκα, γιατί το χρειάζεται και αυτό το κόνσεπτ. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ θεωρώ ότι το συγκεκριμένο κόνσεπτ θέλει νεύρο. Και τι εννοώ νεύρο? Μία παρουσίαση δηλαδή που δεν θα περιοριστεί μόνο στο οπτικό κομμάτι, αυτό έχει αποδείξει. Και νομίζω ότι επειδή είναι πακέτο παρουσιάστρια εντερότητα, θα είναι κουτί. Είναι τεράστιο πακέτο. Από εκεί και πέρα τώρα, για τον Big Brother και εμένα, αν θα με ρώταγε σαν φίλη της Κατερίνα, πώς με βλέπεις για παρουσίαση του Big Brother, δεν θα ήταν κάτι που εγώ θα έλεγα πήγαινε και κάντο με τα μπούνια. Νομίζω πως θα ήταν ένα κόνσεπτ το οποίο δεν θα μπορούσε να υπηρετήσει έτσι όπως θα έπρεπε να υπηρετήσει ένας παρουσιαστής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, παίζει με την ψυχολογία των ανθρώπων που είναι μέσα και η Ντορέτα είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ διακριτικός γενικότερα. Ακριβώς. Θέλει άλλη υφή παρουσιαστή. Το κορίτσι μας σίγουρα κάτι θα κάνει. Πάντως βλέπω τη γυροφέρνει, αλλά μ' άρεσε που είπε παιδιά. Ας θυμηθεί εκεί που θα πάει κάποια στιγμή. Πέθανα που λέει να λέμε την αλήθεια, παιδιά. Δεν μας έχουν προτείνει κάτι. Ειλικρινέστατα. Λοιπόν, ειλικρινέστατα, τι να πει. Εγώ να φύγω για λίγο γιατί πάω να συναντήσω καινούριο συνεργάτη. Δεν μας έχει επισκεφτεί ποτέ εδώ στο Μεσημέριγες. Το Χρήστο Σαρή, καλώς τον. Και καλή χρονιά. Από το εργοστάσιο, θα έλεγα, της ομορφιάς, της υγείας, της αισθητικής. Μιλάω φυσικά για τα ιατρικά κέντρα Dr. Πρίνου. 50 χρόνια μας μαθαίνουν. Πάνω από 50 χρόνια. Πάνω. Τώρα είναι πλάς, βέβαια. Αισθητική. Μπήκαμε σε νέα δεκαετία. Μας μαθαίνουν τα πάντα και λέω μας μαθαίνουν γιατί γίνεται μια οργανωμένη κατάσταση στον Dr. Πρίνου. Βεβαίως. Υπάρχει εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που φροντίζουν για το καλύτερο. Και βεβαίως η ίδια η κυρία Πρίνου. Βέβαια. Καλά, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Είναι φίλοι μας, την αγαπάμε πολύ. Σήμερα, πού θα εστιάσουμε? Πάμε στο σώμα μετά τις γιορτές. Ακριβώς. Θα εστιάσουμε στο επίμονο τοπικό πάχος. Που παρόλη τη διατροφή που μπορεί να κάνει κάποιος, παρόλη την άσκηση και το γυμναστήριο, επιμένει. Και πολλές φορές είναι και αντιαισθητικό. Είναι αντιαισθητικό και, είναι και δεν χάνεται εύκολα με διατροφή αυτό το πάχος. Ακριβώς. Είναι ειδική κατάσταση. Μέχρι στιγμής είχαμε τη λιποαναρρόφηση. Ωστόσο, πλέον υπάρχει ένα νέο πρωτόκολλο στα Dr. Πρίνου. Νέα χρονιά, νέοι στόχοι, νέο πρωτόκολλο από το εξειδικευμένο προσωπικό λιποαφαίρεσης. Και τι εννοούμε λιποαφαίρεση? Εννοούμε αφαίρεση αριθμού λιποκυτάρων. Αυτό τόσο καιρό το πετυχαίναμε μόνο με τη λιποαναρρόφηση. Πλέον ανέμακτα, χωρίς τομές, χωρίς χειρουργείο, πάλι μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό με το Cool Core. Δηλαδή, το Cool Core κάνει ό,τι έκανε παλιά τον Ιστέρη και η λιπαναρρόφηση, αλλά χωρίς πραγματικά να μας συμβεί τίποτα στο σώμα μας. Ακριβώς, ακριβώς. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί? Αυτό γίνεται, είναι ένας συνδυασμός τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας. Τι εννοώ? Αρχικά η τεχνολογία με μια ειδική κεφαλή αναρροφά τον λιπόδιστο. Μιλάμε μόνο για το λιπόδιστο, δεν επηρεάζονται όργανα και γύρω ιστή. Πολύ βασικό, πολύ βασικό. Ψύχει τα λιποκύτταρα με αποτέλεσμα τα λιποκύτταρα να μπαίνουν στη διαδικασία της απόπτωσης. Στη συνέχεια με ενδολιπική θεραπεία, με ένα δραστικό ιατρικό διάλειμμα, στοχεύουμε στα λιποκύτταρα με σκοπό την άμεση μείωσή τους, αριθμού λιποκυτάρων. Το ξαναλέω, αυτό το τονίζω. Έχουμε ξεφύγει από τις συμβατικές θεραπείες λιποδιάλυσης. Πάμε πια και έχουμε σε άλλα φτάσει πράγματα, σε ένα ναι. άλλο επίπεδο. Πολύ πιο υψηλό. Που σημαίνει ότι αν μια φίλη που μας βλέπει τώρα θέλει να το εφαρμόσει, έρχεται πριν, ας πούμε, πάει και στη δουλειά της ή τελειώνει από τη δουλειά της. Μετά την εφαρμογή μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά της και κανονικά. Και πηγαίνει κανονικά στην εργασία της. Ακριβώς. Χωρίς τομές, χωρίς πόνο και χωρίς σημάδια. Βασικό. Και ανώδυνο. Το βασικό είναι το ανώδυνο. Είναι ανώδυνο, γιατί, ναι. Όπως θυμόμαστε παλιότερα από τη λιπαναρρόφηση με νηστέρι, υπάρχει με την εγχειρητική περίοδο. Ακριβώς. Είναι μια δύσκολη διαδικασία και μόνο η νάρκωση που παίρνει κάποιος για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι φοβερό. Οπότε εδώ ούτε νάρκωση ούτε τίποτα. Όχι. Τι αποτέλεσμα βλέπουμε περίπου, Χρήστο, με το αποτέλεσμα κουλικό? Είναι σχεδόν άμεσο και στις 15 με 20 μέρες υποσχόμαστε στο μέλος 3 έως 5 πόντους μείον. Μείον. 3-5 πόντους από είναι την, ένα νούμερο κάτω δηλαδή. Ακριβώς. Από την ίδια μέρα που θα γίνει η συνεδρία έχουμε απώλεια αριθμού λιποκυτάρων. Ωστόσο στις 15 με 20 μέρες, αφού θα έχουν αποβληθεί τα λιποκύτταρα από τον οργανισμό μας, το αποτέλεσμα θα είναι εμφανέστατο. Και μπορεί να γίνει φυσικά, φαντάζομαι, άνδρες, γυναίκες σε όλες τις ηλικίες. Άνδρες, γυναίκες όπου υπάρχει το επίμονο τοπικό πάχος. Στα πλαϊνά, στην κοιλιά, στο γουσμυρούς. Εδώ είναι το αντρικό το περισσότερο, τις γυναίκες περισσότερο. Στα πλαϊνά, ναι. Μιλάμε για το τοπικό και μιλάμε για ένα πάχος το οποίο απασχολεί και γυναίκες που δεν έχουν πρόβλημα βάρους. Ακριβώς, δεν έχει να κάνει μόνο με το βάρος. Μπορεί να είναι γυναίκες που θέλουν να διορθώσουν, οπότε τοπικά 3-5 πόντους. Σμήλευση του σώματος. Ανώδυνα, μας το έταξες. Εννοείται. Που είναι το βασικό γιατί είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας ο πόνος. Επιστρέφουμε κανονικά στις δραστηριότητές μας.
χωρίς, και χωρίς σημάδι, όπως μας είπες, έτσι. Κανένα σημάδι. Ωραία. Χρήστο, το θέλουμε και πού τηλεφωνούμε. Στο 210-80-10.000, τηλέφωνο για όλη την Ελλάδα. Στα καταστήματά μας, στην Κρήτη, στην Κόρινθο, στον Πειραιά, Θεσσαλονίκη και σχεδόν σε όλη την Αθήνα. Πατησίων, Σύνταγμα, Άγιος Δημήτριος, Νέα Ερυθρέα. Θέλω να ρωτήσω κάτι που το διάβασα τώρα. Mm. Πόσο κρατάει το Cool Core, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι πάμε για εξάλληψη σιγά σιγά. Από τη στιγμή που έχουμε μόνιμη αφαίρεση αριθμού λιποκυττάρων, ουσιαστικά μιλάμε για ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Οπότε τα εξαφανίζουμε τουλάχιστον. Στο σημείο που γίνεται η εφαρμογή, το τονίζω. Βέβαια, αυτό. Βέβαια. Μακάρι να υπήρχε αυτή η μαγική θεραπεία να παίρνει παντού. Αλλά τώρα μιλάμε για τοπικό πάχος, οπότε στο σημείο της εφαρμογής γίνεται μόνιμη εξάλληψη. Μόνιμη αφαίρεση του λίπους, 3 με 5 πόντους στις 15 με 20 ημέρες. Από εκεί και πέρα μπορούμε στην επόμενη συνεδρία να δουλέψουμε σε άλλο σημείο. Πολύ ωραία. Οπότε να πούμε, έχουμε πολύ λίγο χρόνο να θυμίσουμε πάλι. Έχουμε μία προνομιακή τιμή για τους τηλεθεατές σας. Θα το δούμε σε βιντεάκι που ακολουθεί. Ωστόσο, μπορούν να τηλεφωνούν στο 210-80-10.000, τηλέφωνο για όλη την Ελλάδα, για να κρατήσουν αυτή την προνομιακή τιμή. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο μου. Καλή αρχή εδώ στο Μεσημεριές. Φεύγουμε και ερχόμαστε, γιατί και οι άγριες μέλισσες με τον Θανάση Κουρλαμπά επισκέπτονται το Μεσημεριές, αλλά και η συνέντευξη χθεσινή της Δούκης Αστυνομικού που συζητήθηκε. Φεύγουμε και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 2 και 28 πρώτα λεπτά. Γιατί θα πάμε στο νούμερο 16 και εκεί θα συναντήσουμε μια λαμπερή, μια όμορφη, μια έξυπνη, μια μαμά, μια αγαπημένη φίλη από το παρελθόν, τη Δούκη Αστυνομικού, που έκανε ποδαρικό χθες τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για όλα. Μίλησε καταρχάς για ποιο λόγο έβαλε το επίθετο του άντρα της στο Instagram και φυσικά θα παρουσιάσει τον Dancing with the Stars. Ναι ή όχι, στο νούμερο 16. Αυτές οι δύο στιγμές ήταν οι καλύτερες της ζωής μου και θέλω σίγουρα με τα χίλια να μου δοθεί ευκαιρία. Μέσα την καρδιά. Την έρχεται η μπομπίτσα της. Έμεσα απαντάει. Έμεσα απαντάει, ναι. Ότι ναι, μεν το αγαπώ σαν πρόγραμμα, αλλά ότι θα ήθελα προφανώς να δοκιμάσω σε κάτι άλλο. Και γιατί, αν θυμάμαι καλά από χτες το βράδυ, είπε ότι το κεφάλαιο τηλεόραση δεν έχει κλείσει. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα. Εγώ που έχω κάνει και προσωπικές συζητήσεις με τη Δούκη σε σχέση με τα επαγγελματικά της, είναι κάτι που αγαπάει πάρα πολύ. Το έχει δουλέψει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή το έχει χτίσει, το έχει χτίσει. Δεν μπορεί να το καταλήψει. Επειδή έχει κάνει οικογένεια. Φυσικά η οικογένεια είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη ζωή της, αλλά για μια... θεωρώ ότι μια γυναίκα είναι απόλυτα ευτυχισμένη όταν έχει ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Κάνεις μια παύση, μεγαλώνεις μέχρι ενός σημείου τα παιδιά σου και μετά επιστρέφεις. Η ίδια η Δούκησα ξέρει πόσο χρόνο θα πάρει. Και εγώ θεωρώ ότι φυσικά και δεν κλείνει. Δηλαδή, όταν σε ζητάει η ίδια η τηλεόραση, γιατί να κλείσει. Δεν θα ήταν τέλειο, επειδή δεν μπορώ να κάνω τα σίγουρα σε εσά, θέλω να κάνω το Big Brother. Πάντως, και σε συνδυασμό με την Τωρέτα με τις συνεντεύξεις. Ταγκατούγκα, ταγκατούγκα. Από αυτά που είπε, πιο πιθανό να κάνει τρίτο παιδί παρά τηλεόραση ακόμα. Είπε όμως ότι θέλω λίγο να τα χαρώ. Το θέλει, ναι, αλλά θέλει να χαρεί πρώτα τα δύο παιδάκια. Εμείς... δεν είναι πολύ εύκολο να μεγαλώνεις δύο παιδιά και μάλιστα σε αυτήν την ηλικία. Και μάλιστα όταν τα... είναι και αγόρι και κορίτσι και συνήθως αγόρια είναι πολύ... ζωηρά. Πήρε τη βετεράνα, Ολυμπία Χοψονίδου, η οποία έχει βάλει τα γυαλιά σε όλη την ελληνική σόβη. Δεν τη φτάνει. Όχι μόνο σόβη. Την Ολυμπία, γιατί η Ολυμπία, αν δεν κάνω λάθος. Έξι, είναι, δεν είναι. Είναι στο έκτο τώρα. Εκτό. Έγινε. Μια χαρά. Ο καθένας είδες, φτιάχνει την προσωπική του ευτυχία και την προσωπική του καθημερινότητα όπως ο ίδιος την ονειρεύεται. Εμείς να τις ευχηθούμε, γιατί είναι και φίλοι μας, να πραγματικά. Να επιστρέψει, γιατί είναι ένα λαμπερό πρόσωπο. Να επιστρέψει, που γιατί όχι. Χρειάζεται τηλεόραση, λαμπερά πρόσωπα και μάλιστα με, το, με την αξία που έχει και η Δούκη Αστυνομικού. Σαφέστατα, ναι. Να σηκωθώ λίγο, ρε παιδιά. Βέβαια. Ρε παιδιά, τα είδατε εδώ. Σύνολο. Τι νομίζετε ότι ήρθα εγώ να παρκάρω το δικό μου το αυτοκίνητο? Είσαστε ήρεμοι, κάθεστε άνετα εκεί πίσω. Σε εσάς έρχεται. Έχετε ακουμπήσει. Έχετε ακουμπήσει και γιατί να μην ακουμπήσετε. Κυρίες και κύριοι μου, ξεκινάει από σήμερα. Κόβουμε κορδέλα. Κοίτα εδώ τι σου έχω. Volkswagen T-Cross. Έκδοση Life. Λευκό. Πεντάθυρο. 1000 κυβικά. Κινητήρας TSI με 95 άλογα. Και αξία 17.600 ευρώ. Ναι,
δεν μπορεί να ισχύσει το τραγούδι «Το θέλω, το παίρνω», γιατί δεν μου το δίνουνε. Είναι δικό σας, κυρίες και κύριοι, με αυτό το αυτοκίνητο, παρότι το θέλω, το παίρνω. Το έχω ερωτευτεί, το είδαμε εδώ στο πλατό, έχουμε πέσει όλοι γύρω σαν τα μπιρμπίγκια και κοιτάμε. Μπαίνουμε μέσα, κορνάρουμε, ανοίγουμε πορπαγκάζ. Κάποιος έκανε και τη δοκιμή και μπήκε μέσα, τόσο μεγάλο είναι το πορπαγκάζ και είναι 2 μέτρα παλικάρι, όχι αστεία. Λοιπόν, έχω να σας πω. Έχει αισθητήρα τυφλού σημείου. Έχει σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου με σύστημα φρεναρίσματος. Σύστημα αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών. Σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών. Όλα αυτά λοιπόν και το πιο cool SUV, ιδανικό για κάθε είδους χρήση. Έλα πίσω, ρε. Έλα πίσω. Θα το διεκδικήσετε εδώ. Open, κενό, ονοματεπώνυμο, στο 14999, κλείσει κινητό σταθερό, στο ίδιο πενταψήφιο. Αυτό το αυτοκίνητο, το T-Cross που λατρεύετε, θα γίνει. Η βασική τηλεοπτική δουλειά είχα καιρό να κάνω. Δεν ήθελες εσύ ή δεν προέκυψε κάτι που σου άρεσε για να κάνει? Δεν προέκυψε. Όχι, δεν ήθελα. Πάντα θέλει. Η τηλεόραση είναι πολύ βασική δουλειά για τον ηθοποιό. Εμένα προσωπικά μου έχει προσφέρει πάρα πολλά και στο ερμηνευτικό μου προφίλ. Δηλαδή, με έχει φτιάξει αυτό που είμαι. Μίλησες για κάτι που κάποιοι το σχολίασαν λίγο. Που είπες ότι ο γιος μου κάνει κλασικό μπαλέτο. Ο Έλληνας όσο εύκολα μπορεί να κρίνει κάτι, τόσο εύκολα μπορεί και να το ξαναδεί και να το πάρει πίσω. Είμαστε περίεργος λαός, με πολλά κακά αλλά και με πάρα πολλά καλά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Έλληνας πραγματικά βαθιά είναι αυτό που λέμε ρατσιστής, όπως το είπες. Για το συγκεκριμένο θέμα, ναι, ξέρω ότι δεν συνηθίζεται. Αλλά σε εμάς δεν μπήκε ούτε ένα δευτερόλεπτο η σκέψη. Το παιδί το είδαμε ότι πάει προς τα εκεί, είδαμε ότι του αρέσει και ξεκίνησε και είμαστε ευτυχισμένοι πρώτα απ' όλα το ίδιο το παιδί και μετά εμείς. Του αρέσει πάρα πολύ. Απορώ γιατί πρέπει αυτό το θέμα να είναι τόσο ταμπού. Μία εξήγηση σε αυτό. Καλώς ήρθατε στο 1852. Ναι, καλά, εννοείται σε αυτό το κομμάτι ότι καλώς ήρθατε στο 1852, αλλά ότι εμάς η δική μας, θα έλεγα, μουσική και καλλιτεχνική παιδεία δεν είναι τόσο κλασική. Στη Ρωσία, ας πούμε, που το κλασικό μπαλέτο είναι στην κορυφή, το πατινάζ είναι στην κορυφή. Τώρα εδώ στον Έλληνα, αν πεις ότι ο γιος μου θέλει να γίνει πατινέρ, και ο τύπου Γκεβγέν Πλούσενκα, θα σε κοιτάξει σαν παράξενο πουλί. Δεν είναι η παιδεία μας προς τα εκεί. Δεν είναι μόνο όμως το μπαλέτο. Γενικότερα θεωρώ ότι ό,τι δεν είναι οικείο στο μάτι, το πρώτο που θα κάνει ο άνθρωπος είναι να κατακρίνει αντί να το σκεφτεί και να δει ότι ο καθένας κάνει ό,τι το εκφράζει. Γιατί δεν είναι αντρουά, Ηλία μου. Γιατί ναι, σίγουρα, εδώ με τον Έλληνα και το αντρουά το θέμα είναι πολύ. Κοίτα, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Καταρχάς, οι γονείς που έχουν την πρώτη πληροφορία, νομίζω ότι περισσότεροι γονείς δεν το κατακρίνουν πλέον, φαντάζομαι, αλλά φοβούνται ότι είναι ένα επάγγελμα δύσκολο και δεν είναι εύκολα βιώσιμο για έναν άνθρωπο εδώ στην Ελλάδα. Γιατί είναι και μπαίνει σε ένα μονοπάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως ήταν παλιότερα, όταν έλεγε ένα παιδί, θέλω να γίνω ηθοποιός. Θέλω να γίνω δημοσιογράφος, ακόμα πιο παλιά. Δεν είναι ότι μπορεί απλά να τον εκφράζει για να το κάνει για χόμπι. Δεν είναι αναγκαστικό θα γίνει και το επάγγελμά του, βέβαια, αυτό έτσι. Εγώ πιστεύω ότι όταν βλέπεις το ταλέντο ενός παιδιού, είναι πραγματικά μεγάλη αμαρτία από το Θεό να πεις ότι τον μπλοκάρω γιατί δεν ταιριάζει στα δικά μου γούστα. Μα δεν πρέπει να είναι ευτυχισμένος ένας άνθρωπος. Κουλό. Πρέπει ένας άνθρωπος να κάνει μία εργασία και όχι δουλειά. Μην σας αναπτύξω τη διαφορά της δουλειάς από την εργασία. Γιατί πρέπει να την αγαπάει και όταν κάποιος το αγαπάει, σίγουρα θα γίνει ο καλύτερος στον τομέα του. Και παλιότερα αυτό δεν είχαμε και με τους κομμωτές, ακόμα πιο παλιά με τους μαθητές. Ωραία, είχα εγώ την κατανομή, το σώμα και το ταλέντο. Μπαλαρίνα πρώτη. Το λατρεύω το μπαλαρίνα. Τώρα που σε κέρδισε το θέατρο. Με κέρδισε. Εγώ δεν το έχω κερδίσει ακόμα, αλλά θα το πολεμήσω. Πάμε να ευχαριστήσουμε Στάθη Πουρουτίδη βέβαια για τη συνέντευξη και τον Θανάση Κουρλαμπά και φυσικά το κορίτσι με το ζιβάγκο. Έχει πολλά ζιβάγκο στην τράπα τη. Έχει, έτσι, είναι έτσι παλιά. Έχει τα ρούχα μου, δεν το πιστεύω. Όλα τα προσέξα. Και εγώ έχω πολλά ζιβάγκα, Μαρία μου. Καρκίνος με παρθένο. Λέω Πασόκ. Ναι, η κοπέλα, ναι, βέβαια. Μαρία μου, γιατί έβαλες κόκκινο κραγιόν και ζιβάγκο? Τι κρύβει όλο αυτό? Πάω σε μια κοπέλα όμως που δεν φοράει ζιβάγκο. Άντε, μπράβο. Αντιθέτως, φοράει τα ωραία εσωρουχά τη, όπως βλέπετε και στα πλάνα μας. Από το ζιβάγκο στο εσώρουχο, τι διαδρομή ήταν αυτή? Με ποτίναξε.
Εντάξει, ναι. Πού ήταν η Νικολέτα Ράλι αυτό το διάστημα? Νικολέτα Ράλι, παρακαλώ, παραχώρησε συνέντευξη στο Yes I Do, έτσι με τα άσπρα που έτσι παραπέμπουν λίγο και σε νύφη. Όμως η Νικολέτα Ράλι λέει πως όταν ήταν μικρή ουδέποτε ονειρεύτηκε την ημέρα του γάμου της, όπως όλα αυτό τα κορίτσια. Να ρωτήσω κάτι, το περιοδικό είναι για το γάμο? Yes, το περιοδικό είναι περιοδικό που γίνεται... Γιατί είδα το πέπλο, οπότε δεν παραπέμπει σε γάμο, έχει πάει ήδη στο γάμο. Πάντως, ωραία φωτογράφηση. Είναι πολύ ωραία φωτογράφηση, νηφικά ισόρουχα να πούμε. Γι' αυτό μιλάει και για το γάμο που δεν θέλει, δεν ονειρεύτηκε ποτέ. Παρ' όλα αυτά πιστεύει, λέει, στο για πάντα μαζί. Και αν είχε κόρη, θα τη συμβούλευε να φύγει από μία σχέση όταν δεν της προσφέρει εμπειρία, γνώση και χαρά. Μπράβο, το πούμε και αυτό. Εννοείται. Πολύ σωστό. Ηλία μου, Νικολέτα Ράλι, άρθρωσε μία λέξη, έστω μία μετά τον Νικολέτα. Μας έδωσε γνώση και χαρά. Παιδί μου, του αρέσει πολύ. Χαρά, ναι, γνώση, γιατί. Σε μία σχέση τώρα. Βλέπει, μαθαίνεις. Νομίζω και εγώ ότι είναι σε σχέση αυτό το διάστημα. Είναι σε σχέση, βεβαίως. Α, το απαντάει, το λέει. Δεν το λέει, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Ωραία, είναι σε σχέση. Αυτό ήθελα να πω. Μπράβο στην Νικολέτα Ράλι που φωτογραφήθηκε με τα νηφικά εσόρκα. Κορμί, δεν ήξερα ότι υπήρχαν κορίτσι νηφικά ειδικά εσόρκα. Βέβαια, υπάρχουν. Βέβαια. Γιατί είναι ευκολόβγαλτα. Όχι, είναι, είναι ακριβά. Ο γαμπρός από πάνω. Όχι, είναι ακριβά. Τι τρώγονται για την ημέρα του γάμου? Τι βάζουνε? Βέβαια, ναι. Ρωτά. Δεν είναι μόνο για του γάμου αυτά που τρώγονται τα εσόρουχα. Αυτά τα εσόρουχα, α πούμε, άμα είναι καλοκαίρι, δεν σε τρώνε μέλισσες? Όχι, γιατί εσύ θα πει στον αγρό. Οι άγριες μέλισσες. Δεν είναι από μέ, δεν πασαλίβεται. Εσύ, δηλαδή, με αυτό που μας λες, πού ακριβώς θα κάνεις τον έρωτα και θα φύγουν οι μέλισσες? Συγγνώμη, εγώ στο τοποθετώ. Στην Κοπαϊδά. Γίνεται ο γάμος σε ένα υπέροχο νησί. Και έχουν, ας πούμε. Όχι, ρε παιδί μου, η νύφη μετά το τέλος της φιέστας πάει με τον γαμπρό στο μπαλκόνι της νυφικής σουίτας και είναι έξω, στην ύπαιθρο, δίπλα στον αγρό. Και χωράει τα ζαχαρωτά τα εσόρκα. Δεν πλακώνουν μέλισσες. Μα δίπλα σε μελίσσες θα πάει να. Όχι. Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Ναι, τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε το θέμα μετά αυτό. Είναι το πράγμα. Πάμε στα 11, κορίτσι μου. Σε μια άλλη όμορφη γυναίκα, η οποία μιλάει έτσι πολύ άνετα. Είναι στα 60 της χρόνια. Μιλάει για την Κατερίνα Γιατζόγλου, η οποία παραχώρησε συνέντευξη στο You Weekly και μιλάει για το σεξ, μιλάει για τις σχέσεις. Λέει ότι την εκμεταλλεύτηκαν οι προηγούμενες της σχέσεις. Όπω θεάρα, βρίσκεται σε σχέση αυτή τη στιγμή. Και θέλει να ακούσουμε λίγο τι είπε. Βεβαίως, πώς δεν θέλουμε. Η ηλικία των 60 ρίχνει τη γυναίκα. Όταν ήμουν 40 μου έλεγαν ότι έχω εκπληκτικό σώμα, αλλά σε 5 χρόνια σιγά σιγά θα το αποχαιρετήσω. Παρ' όλα αυτά, στα 60 χρόνια μου ανεβάζω ακόμα βίντεο και δεν χρησιμοποιώ φίλτρα και ρετούς και μου λένε δεν είναι δυνατόν, δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται. Το κρεβάτι στα 60 πώς είναι? Καλύτερο από ποτέ. Practice and progress. Γι' αυτό δεν είχα ποτέ τόσο καλό σώμα, γιατί δεν μπορώ τους αποχαιρετισμούς, καταλαβαίνεις. Να μην σα ακουστά. Καλό. Να κοιτάξω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είδα το σώμα τη Γιατζόγλου και μου πέσα τόσα χρόνια. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Όμως ότι τώρα ή η Κατερίνα Γιατζόγλου έχει τρελό DNA ή εξεπατώνεται στη γυμναστική. Εξεπατώνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η φοβία της είναι να μην ξεπεράσει το DNA της. Κάπως έτσι το απάντησε μέσα στο περιοδικό. Πάντως σύμφωνα με τη δήλωση καταλαβαίνουμε ότι είναι πάνω από 60 και δεν τη φαίνεται καθόλου. Είναι. Παιδιά, ακούσατε όμως κάποια ελπίδα να έρχεται. Σου λέει το σεξ από τα 60. Και μετά είναι που γίνεται ο χαμός του κυρίου. Practice and progress. Ναι, γιατί δηλαδή και το practice έχεις κάνει και progress, πρόοδος. Δηλαδή, το πας ένα βήμα παρακάτω. Και λέει ότι γυναίκες. Μήπως αυτό τη βοηθάει και είναι τόσο φρέσκα και τόσο ανεβασμένη. Εκεί θα σου πω, πρόσεξε. Εννοείται και λέει ότι όταν ερωτεύεσαι, δεν ερωτεύεσαι επειδή είσαι νέος, ερωτεύεσαι για να μένεις νέος και να κάνεις σεξ. Ισχύει, παιδιά. Εννοείται. Εντυπωσιακότατη πάντως. Πολύ ωραία. Καλά, γυναίκα. Τώρα μιλάμε. Έχω χρόνια να μιλήσω μαζί της. Παλιότερα κάναμε και ψιλοπαρέα. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ. Συναντηθεί στον Αλφα σε ένα πρωινό. Να κουμπάσει, παρακαλώ. Θα σε ακουμπήσω, δεν μπορώ. Έκανε πρωινό στον Αλφα Sky. Αλφα Sky, ναι. Πολύ παλιά. Και αρθρογραφεί και γράφει και κάνει και ράνει. Βέβαια, στο πρωινό δεν τρελώνω όταν θέλω να σου πω. Γιατί τώρα η Κατερίνα Γιατζόγλου, μαγειρικές και αυτά και ζώδια, δεν είναι. Είναι για πιο ανατρεπτικά πράγματα. Η δική μας Άρων Στόουν, χάρμα οφθαλμών στα 60. Μπράβο της, μπράβο. Πάω στο 10ο καλό. Έλα ρε κορίτσι μου. Να σας πάω σε έναν. Ποιος είναι εκεί? Με κατάλαβες, μπράβο Παύλο, τον φτερωτό θεό, τον Τζαν στο έργο. Ο Τζαν Γιαμάν. Τζαν Γιαμάν, εντάξει, μια χαρά το λέει. Είναι και επίθετο και έκφραση, Τζαν Γιαμάν.
Είναι. Και χαιρετισμό. Του δεύτερο, τι έγινε. Ο Θεός που τον έχουμε γνωρίσει όλοι έτσι. Τον βλέπει, είναι εγωιτευτικό. Έχει τα μουσάκια του, έχει την τζαχπινιά του με το μαλλί. Έλα όμω τώρα που θα πάει φαντάρο. Και έκοψε το μαλλί. Ξουρίστηκε. Έχει δει την αλογουρά. Χριστέ και πώς τον εκλέξε. Πάρτε το φτερωτό έρωτα τώρα. Έχει το τριαντάφυλλο. Όχι. Φτερωτό έρωτα. Δεν έγινε με το τριαντάφυλλο. Μοιάζει. Βλέπει κάτι όνειρα. Μην μου θυμίζει. Στο εδώ μου θυμίζει πάρα πολύ τριαντάφυλλο. Τον άλλο τραγουδιστή. Και το λακάκι. Ρε παιδιά. Όχι, το Ρίκι Μάρτιν. Το ένα μεγάλο σκοτεινό καλοκαίρι. Το Φάμελο. Το Φάμελο. Όντω και το Φάμελο. Ωραία, κομπλιμέντα. Άρα είναι κάτι. Είναι το μαλλόνι Φάμελο. Εγώ πιστεύω ότι συνδυασμό Φάμελο με τριαντάφυλλο. Ναι, αλλά τέλεια. Καθαίρνα πώ αρέσει. Πριν ή μετά. Να λύσει. Μετά αρέσει. Τι μετά, χωρί το μουσί. Πριν. Πώ αρέσει να τάσα μου. Θέλω να σα πω βέβαια. Που πήγα τώρα στην Κωνσταντινούπολη και τον ρωτούσα. Τον είδες? Όχι. Α. Και πήγα στη Μαρία Κμετζίγλου και έφαγα. Λέω, εσύ Μαρία, ποιο είναι τώρα ο σούπερ wow ηθοποιό τώρα στην Κωνσταντινούπολη? Ο Μουράκ. Είναι αυτό που ήταν ο Σουλεϊμάν, που ήταν πρωταγωνιστή. Πάντα αυτό είναι, ναι. Είναι γιατί ρώτησε για τον Μουράκ Χακί. Γιατί ήθελα να ρωτήσω αν είναι A-list ηθοποιό. Μετράει ο Μουράκ. Όχι. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει το παιδί, ωραίο είναι. Το μουσι βγαίνει. Να αυτό να θυμάστε. Το μουσι βγαίνει. Ακούσε, Μαρία. Να πάω να τον βρω. Πήγαινε, παιδί μου. Τώρα, να φύγω. Πήγαινε. Φεύγω. Και φώναξε. Τζαν, τζαν, Instagram, Facebook. Και μετά ρέγγε. Για ναι. Και θα σου μιλήσει, να είσαι σίγουρο. Γήπας. Κυρίες μου και κύριοι, λίγο πριν σας δειγματίσαμε, σας δείξαμε, βάλαμε τα ωραιότερα μοντέλα μας μέσα, τον Παύλο και τον Χάρη, στο T-Cross που θα γίνει δικό σας. Σήμερα το ξεκινάμε εμείς, κόβουμε κορδέλα. Και αυτό το αυτοκίνητο θα γίνει δικό σας. Έκδοση Life, λευκό πεντάθυρο, 1000 κυβικά, κινητήρας TSI και αξία 17.600 ευρώ. Δυνατότητα να καλύψει με άνεση τις μεταφορικές ανάγκες. Είναι ένα αυτοκίνητο που οπτικά μπορεί και ένας single, αλλά και μία οικογένεια να κυκλοφορήσει, γιατί κλέβει πραγματικά το βλέμμα. Έχει αισθητήρες, έχει έγχρωμη οθόνη TFT 8 ιντσών, οθόνη αφής με αισθητήρα προσέγγισης, κάμερα πιστοπορίας. Σας το δίνουμε full. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με αυτό το αυτοκίνητο θα πηγαίνετε στο φίλο σας στο Coffee Eat. Βεβαίως, γιατί αν έχετε κερδίσει, κυρίες και κύριοι, αυτό το υπέροχο δώρο αξίας 45.000 ευρώ, τι γίνεται? Έχετε το μέλλον μπροστά σας. Γιατί ανοίγετε το δικό σας καφέ, το Coffee Eat συγκεκριμένα, και φυσικά η Coffee Eat σας δίνει και τον εξοπλισμό, όχι τον εξοπλισμό, σας παρέχει όλη την τεχνογνωσία, την εκπαίδευση του προσωπικού και φυσικά τα προϊόντα, έτσι για να ξεκινήσετε δυναμικά. Και η στρατηγική της εταιρείας είναι να είσαστε μονοπόλου στην περιοχή, γιατί το μονοπόλιο, όπως καταλαβαίνετε, είναι και το καλύτερο και αυτό που θέλουν όλες τις επιχειρήσεις. Διαφημίσεις, open κενό, ονοματεπώνυμο στο 14999. Και όταν γυρίσουμε βόμβα, Παύλο. Μπομπά. Αποχώρησε από τα πριγκιπικά του δικαιώματα ο Χάρη και η Μέγαν. Σκασμένος είμαι εγώ. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή είμαι με τη Λίλιμπετ. Πού να δείτε η Λίλιμπετ τι έπαθε. Αμέσως μετά στο μεσημεριές. Κάποιες άλλες εφημερίδες έχουν βγάλει τα κομπιουτεράκια και έχουν ξεκινήσει τους υπολογισμούς. Μην τυχόν και δεν έχει χρήματα το νέο ζευγάρι. 30 εκατομμύρια, λέει, είναι η προσωπική περιουσία του Χάρη. Κάποιο κομπόδεμα θα έχει κάνει και η Μέγαν, άρα σίγουρα τα παιδιά δεν θα πεινάσουν. Βασιλικά αξιώματα, βασιλικά προνόμια, βασιλικοί τίτλοι θα ανήκουν πια στο παρελθόν. Ο Κάρολος θα κόψει το ετήσιο χατζηλίκι που φτάνει τα 5 εκατομμύρια λίρες, ενώ υπάρχει περίπτωση μόλις απαρνηθούν το στέμα να πληρώνουν ακόμα και ενίκιο στο πρόσφατα ανακαινισμένο παλάτι. Οι εφημερίδες και οι Άγγλοι είναι διχασμένοι για ακόμη μια φορά, ενώ θέλω να κλείσω με μια σπαρακτική κραυγή συμπαράστασης προς την Ελίζαμπεθ, που ούτε να αποσυρθεί δεν την αφήνουν την καημένη. Βάστα Ελίζαμπεθ, βάστα γερά με τσαμπουκά. Ήταν η δεν σε έχω παραγγείλει το στέμα, κάτι άλλο έχω παραγγείλει, παρακαλώ. Αυτή ήταν η συνέντευξη που είχε πει η Ελισαβέτα ότι αυτό το Lily στέμα. Λίλιμπετ, Κατερίνα. Λίλιμπετ, 9 κιλά σου λέει στο γάμο. Δεν ήξερε να βαστίξει τον αφιένα. Ένα λεπτό, το θέλω να πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ρώτα με ό,τι θες. Έτσι κι αλλιώς ο Χάρη. Χαίρι δεν θα έβλεπε. Ούτε διάδοχο ήταν. Όχι. Θα γινόταν κάτι συγκεκριμένο. Μόνο μετά τον Γουίλιαμ. Στα σοβαρά το. Όχι, μετά τον Γουίλιαμ είναι ο γιο του. Δεν είναι ο Χάρη. Την σειρά διαδοχής. Φέξε μου και κλείστρισε. Επίσης, ο Χάρη από νωρίς είχε δείξει ότι όλη αυτή η πίεση που δεχόταν από τα μέσα και τις εφημερίδες και τους παπαράτσι δεν θα την αντέξει. Ότι τώρα δηλαδή, θα είχε επιτεθεί και για το παιδί.
Τους είχε πει ότι κάντε πίσω, μη μας πιέζετε πολύ. Θα διαφωνήσω, ναι. Γιώργο Βάσκα. Και για τη μαμά. Παρακαλώ, γιατί νομίζω ότι τώρα που έχει γίνει όλο αυτό, τώρα είναι ακόμα χειρότερο με τα μέσα. Προφανώς. Γιατί θα τους κυνηγάνε και θα τους παίρνουν από πίσω. Ναι, αλλά θα μπορούν και τώρα. Και... αλλά τώρα θα φύγουν. Και θα μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Εσένα παλάτι είσαι και πιο προστατευμένο. Τώρα, αν η κυκλοφορία δεν έχει. Δεν ξέρω αν θα έχει την ασφάλεια τα... από εδώ, από εκεί. Όλο και κάπω ήταν το παιδί. Τώρα θα είναι στο μεροκάματο ο άνθρωπο. Και μια μπύρα παραπάνω. Ήταν πάντα μια φύση λίγο πιο ελεύθερη. Τα λεφτά που χάνουν είναι 5 εκατομμύρια χαρτζηλίκι, τι παίρνει τόσο. Τίποτα. Να σου πω κάτι εγώ. Να εργαστούν, λέει. Όχι και ματσακώνει, μην αγχώνεστε. Όχι, παιδιά, έχει χρήματα. Τι σημαίνει ότι το παιδί του ούτε αυτό έχει πλέον βασιλικά προνόμια. Δηλαδή, αν το παιδί που είναι ανήλικο, που δεν είναι δική του απόφαση. Δεν έχει δικαιώματα πια. Άμα πει. Γιατί δεν έχει. Μπορεί να τα διεκδικήσει. Αν αποποιήθηκε η οικογένεια, άρα και το παιδί. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί δεν είναι απαραίτητο, αλλά ξέρει τι. Τώρα να μου για τον Άρτσι που είναι 7 μηνών τώρα. Όχι, όχι. Να μεγαλώσει και να ηλικιωθεί και να σου πει μπαμπά, γιατί εμένα με βγάλει από τη βασιλική οικογένεια και γιατί μπαμπά. Γιατί μπαμπά, δεν μου έρχεται στο θέμα. Από αυτά πάντω που έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα, τον Μπάκιγχαμ είπε ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύπλοκη και μακροχρόνια. Πιο πολύ και από τον Brexit. Δεν θα γίνει δηλαδή τόσο εύκολα. Δεν θα αφήσει η Ελισάβετ τόσο εύκολα να φύγουν. Και δεν θα φύγει και αυτή από ό,τι καταλαβαίνω. Εδώ θα μιλάω. Μήπως για επικοινωνιακούς λόγους. Εκ του ασφαλούς. Ναι, όχι, δεν μπορούμε να φύγουμε γιατί δεν το επιτρέπει το πρωτόκολλο και για την τζάμπα χαρήκαμε. Τα λεψά μου σφίξε στον Καναδά. Γιατί χαιρόμαστε που δεν θα είναι πρίγκιπας ο Χάρη. Γιατί πάτησε πόδι. Εμείς είμαστε πάντα με τα ελεύθερα. Αν ήταν να πατήσει πόδι, ας παρατούσε όλα τα εκατομμύρια και να πήγαινε να δουλέψει, ας πούμε, πολιτής σε ένα σούπερ μάρκετ. Φαντάζεσαι, κύριε Χάρη, έρχεστε λίγο στον πάγκο των Ελλαντικών. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κοίτα τη Λίλη Μπέκ. Ευχαριστούμε, Γιώργο Δάσκαλε, παιδί μου. Ό,τι μάθεις νέο για πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα μπορεί. Σε κουμπώσουν να πάρεις και εσύ ανάσα, γιατί χωρίς ανάσα, κυρίες και κύριοι μου, συνεχίζουμε εδώ στο μεσημέρι. Αφήνουμε λίγο τα βασιλικά και πάμε στο νούμερο 3, γιατί αυτή η θέση δεν αδειάζει ποτέ. Μα με αποκλειστικότητες, μα με βόμβες από το κανάλι. Έχουμε και την πριγκίπισσα του τηλεοπτικού. Του BBC. Την πριγκίπισσούλα. Βεβαίως. Ήρθε το κορίτσι του τηλεοπτικού. Να πούμε ότι εχθές το τηλεοπτικό ρεπορτάζ έχασε μία από τις πολύ σπουδαίες εκπροσώπους του. Και το αναφέρω τώρα που είναι κοινάνση εδώ και το περίμενα να έρθεις γιατί εσύ γνώριζες πολύ καλά τη Χριστίνα Λικιαρδοπούλου. Χριστίνα Λικιαρδοπούλου τη γνώριζα πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 20 χρόνια. Ήταν μία κυρία πραγματικά με κάπα κεφαλαίο. Ήταν ένας ευγενέστατος, γλυκός άνθρωπος. Ήταν μία γυναίκα που άφησε έντονα το στίγμα της στη δημοσιογραφία. Ήταν η πρώτη γυναίκα που εκφώνησε δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ. Ήταν η πρώτη γυναίκα που ουσιαστικά καθιέρωσε την τηλεκριτική σε αυτή τη χώρα. Απίστευτο. Με αυτή την έννοια που έχουμε μέχρι και σήμερα του σχολιασμού και της παρατήρησης. Ήταν μια γυναίκα με ήθος. Νομίζω όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της γίναμε πλουσιότεροι. Αν μη τι άλλο μάθαμε αυτή τη δουλειά να την κάνουμε με σοβαρότητα, με αξιοπρέπεια. Και με ρεπορτάζ. Χωρίς να βγαίνουμε και να λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, χωρίς να κάνουμε κριτική στους ανθρώπους μόνο για να τους πληγώσουμε. Πολύ και βασικό. Νομίζω ότι θα τη θυμόμαστε όλοι με πολύ, 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 πολύ αγάπη. Ήθελα να τα μιλήσεις εσύ γιατί γνώριζες πολύ καλύτερα και εμείς γνωριζόμασταν. Όλος ο κόσμος τηλεόραση γνώριζε τη Χριστίνα Λικιαρδοπούλου. Πάντα μας προσέγγισε, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, με πολύ ευγένεια πάντα, και με πολύ αγάπη πάντα. Και με πολύ σεβασμό και γενικότερα με μια στοργικότητα σαν. Εντάξει, δεν θέλω να το πω. Με μια νουθεσία, πάντα σαν με μια συμβουλή. Σαν να ήταν δίπλα σου, σαν μια φίλη σου. Σαν ένας δικός σου άνθρωπος. Ναι, άνθρωπος. Ποτέ με πολύ κακή κριτική. Δηλαδή, είχαμε κάποια επικοινωνία μέσω Facebook. Πραγματικά, Όχι. Η απώλειά της είναι πολύ σημαντική και δεν είναι από αυτά τα λόγια που καμιά φορά τα λέμε χωρίς να τα εννοούμε ή γιατί είναι political correct. Είναι ο χαμός της είναι μεγάλος, είναι από καρδιάς. Πραγματικά θεωρώ ότι χάραξε μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ήταν η γυναίκα που ανακάλυψε τη Ρούλα Κορομιλά. Είναι η γυναίκα που είχε φέρει σε αυτή τη δουλειά την Ατάσα Ράγιου. Ήταν σαν και είχαν κάνει το απίστευτο κεντρί, αν θυμόσαστε καλά, στον Αντένα τότε και είχε κάνει πάταγο αυτή η εκπομπή. Βέβαια. Είχε βάλει την τηλεόραση σε άλλα μονοπάτια. Τέλος πάντων, ήταν μια γυναίκα η οποία πραγματικά, είναι αυτό, θα το ξαναπώ, αφήνει το δικό της στίγμα σε αυτή τη δουλειά. Αυτό σαν ελάχιστο φόρο τιμής για τη Χριστίνα Λικιαρδοπούλου. Και πάμε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ναι, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ λοιπόν. Σας πάω σήμερα στον Α.
Αλφα, ωραία. Γιατί τον αφήσαμε λίγο τις τελευταίες μέρες, έτσι λίγο να... ανασάνει. Να ανασάνει. Αλλά... σαν να είμαι εδώ. Σαν να μανά, δεν πειράζει. Αλλά και, αρκετά λοιπόν, ανέσαι. Έρχομαστε λοιπόν εδώ να πούμε όλη την αλήθεια για τις σχέσεις της Ελεονόρας Μελέτη και του Αλφα στην νέα Αλφα εποχή που έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες, η Ελεονόρα είχε μία συνάντηση το Δεκέμβρη με τη διεύθυνση του καναλιού. Τόσο μάλιστα, γνωρίζεις. Θέλω να σου πω, αλλά θα σας τα πω τις επόμενες μέρες αυτά αναλυτικότερα, γιατί είναι και για άλλους. Ήταν ένα πλαίσιο συναντήσεων των ανθρώπων του Αλφα με τους παρουσιαστές τους και πιο συγκεκριμένα με τους παρουσιαστές που τους ενδιαφέρει να δούνε πώς μπορεί να ξημερώσει η επόμενη μέρα στο κανάλι. Μάλιστα. Μία λοιπόν από αυτές τις παρουσιάστριες ήταν η Ελεονόρα Μελέτη. Επειδή έχουν ακουστεί και πάρα πολλά σε σχέση και με τα μεσάνυχτα φέτος που έχουν δεχθεί ένα πλήγμα από την άποψη της τηλεθέασης και που δεν σαρώνουν και αν θα μείνει και αν θα φύγει. Λοιπόν, βρεθήκανε, συζητήσανε, της είπανε ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, ότι με τα μεσάνυχτα ως εκπομπή δεν έχουν κανένα απολύτως θέμα, παρά το γεγονός ότι φέτος η εκπομπή τα περνάει δύσκολα και δεν σαρώνει όπως σάρωνε πέρσι. Όπως είπε πριν και ο Παύλος πάρα πολύ σωστά, όλα, τίποτα δεν είναι τυχαίο στην τηλεόραση, όλα συνδέονται σαν μια αλυσίδα. Βέβαια. Φέτος λοιπόν η Ελεονόρα πριν δεν έχει ένα πάρα πολύ γερό λιντίν όπως είχε πέρσι με το τατουάζ. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αυτό σημειώθηκε στους πίνακες τηλεθέασης. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, οι άνθρωποι του σταθμού την πιστεύουν αυτή την εκπομπή, τους αρέσει. Τους αρέσει αυτή η Ελεονόρα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, όλο αυτό που έχουμε, είναι το εξής, ότι αυτό που συζητήσανε για του χρόνου είναι πρώτον να συνεχίσουν να είναι μαζί. Ωραία. Δεύτερον, στο τραπέζι δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα μεσάνυχτα. Και έρχεται να κουμπώσει με το ρεπορτάζ που κάναμε πριν πολύ 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 καιρό, κανένα δίμηνο, ναι, ότι θέλουν την Ελεονόρα για καθημερινή ζώνη. Μάλιστα, κάτι είχαμε υποψιαστεί. Βεβαίως. Όταν λοιπόν εγώ στο ψάξιμο του ρεπορτάζ ρώτησα αν θα είναι οπωσδήποτε για το 1-3 σε περίπτωση που η Ελένη φύγει, βεβαίως από τώρα δεν μπορούν να στο πούν γιατί δεν ξέρουν και πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση με την Ελένη Μενεγάκη, ούτε και η ίδια, αυτό ακριβώς. Βεβαίως, καθημερινή ζώνη είναι και το 4-6. Η οποία είναι μια πολύπαθη ζώνη για τον Αλφα, η συγκεκριμένη. Ναι. Και που πάντα θέλουν να έχουν ένα ενδιαφέρον, να έχουν εκπομπή εκεί, ναι, 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 ζωντανή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μην είναι 1-3, μπορεί να είναι και 4-6. Το θέμα είναι όμως σίγουρα ότι έπεσε στο τραπέζι ότι θέλουν στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Όχι prime time, στο καθημερινό τους πρόγραμμα, πρόγραμμα με εκπομπή ζωντανό, γι' αυτό λέω prime time. Και είναι μια τιμητική πρόταση, σαφέστατα, γιατί δείχνουν ότι την υπολογίζουν. Και δύσκολη, ναι, ζώνη, αν και δύσκολη ρωτάς, ζώνη. Και το 1-3 και το 4-6. Από μια παρουσιάστρια όμως που... που μπορεί. Μπορεί. Ναι. Μπορεί. Και σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και ένα άλλο κομμάτι, γιατί υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον ξανά από τον Sky προς την Ελεονόρα για τον Big σε σχέση Brother. Με τον Big Brother. Που για αυτή την παρουσίαση του Big Brother, μόνο εγώ που δεν έχω περάσει για να είμαι υποψήφια. Δηλαδή μιλάμε ονόματα όλοι. Ακούγονται. Ναι, όλοι. Ναι, ναι, ναι. Όλοι. Μπορεί αύριο μεθαύριο να μην εκπλαγώ, το φαντάζεσαι ξαφνικά. Αυτό να ζήσω, τα ύστερα του κόσμου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το σημαντικότερο είναι ότι μπορεί να ενδιαφέρονται για την Ελεονόρα ή μπορεί να ήταν ένα από τα πρόσωπα που έπεσαν στο τραπέζι και που η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το. Την ίντριγκα που λέγαμε, τις ανθρώπινες ιστορίες, το πώς θα εξελιχθεί και πώς, ναι, θα στεθεί, ναι, θα μπορούσε άνετα να το κάνει. Ναι, ναι, ναι. Όμως η Ελεονόρα έχει συμβόλαιο με τον Αλφα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Πρώτον, δεν θα έσπαγε ποτέ το συμβόλαιό της. Θεωρώ, δεν υπάρχει κανένας λόγος από τη στιγμή που είναι ευχαριστημένο από το κανάλι. Δεν το έχει το κάνει και ποτέ, αν δεν κάνω λάθος, ναι, η Ελεονόρα. Και πρόσεξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι και ο Αλφα και το Στάρι είναι ένα αν όχι ακριβώς ίδιο, αλλά παραπλήσιο μαγαζί. Δεν τα σπάς. Δηλαδή, δεν σπάς το συμβολαιό σου και γυρίζεις την πλάτη σου σε δύο ταυτόχρονα κανάλια. Μάλιστα. Δεν θεωρώ ότι είναι έξυπνο, ναι, σε μια, ναι, αγορά, ναι, ναι, που έχουμε, ναι, όλοι και όλοι πέντε κανάλια γύρω-γύρω να γυρνάμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Αυτό θεωρώ. Και, επίσης, και σε ένα θεωρώ, πρόγραμμα το οποίο μπορεί να στιγματίσει τον παρουσιαστή. Αυτό ήταν το τελευταίο που θα έλεγα. Ότι επίσης θεωρώ ότι επειδή πάλεψε πάρα πολύ για να κάνει τα μεσάνυχτα και για να κάνει όλη αυτή τη στροφή, δεν θεωρώ ότι το καλύτερό της θα ήταν να βρεθεί σε να είναι παρουσιάστρια ενός σκληρού reality. Σκληρού καθαρού. Γιατί αυτό είναι. Νάνση, μου σε ευχαριστούμε για όλα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και παιδιά, αύριο θα έχουμε θέματα. Και φεύγουμε για το νούμερο 1. Γιατί ναι, κυρίες και κύριοι μου, το ότι βλέπετε αυτή τη στιγμή το κόκκινο, το μοβ, το κίτρινο, το υπέροχο μπορντό, αλλά και αυτό το ωραίο χακί, οφείλεται στην έγχρωμη τηλεόραση, η οποία ήρθε ουσιαστικά σαν σήμερα το 1979. Έγινε λοιπόν η πρώτη έγχρωμη μετάδοση στην ελληνική τηλεόραση, ήταν η σειρά ΕΚΑΤΗ, μια διασκευή του μυθιστορήματος του Κοσμά Πολίτη. Πρόκειται για μια κοινωνική σειρά η οποία αποτελούνταν από 13 επεισόδια των 45 λεπτών και να πούμε ότι οφειλόταν στο σύστημα έγχρωμης εικόνας ΕΚΑΜ, μια δωρεά από τη γαλλική τηλεόραση που
όπως είδαμε, άλλαξε την ιστορία και της ελληνικής. Για πάμε να δούμε την πρώτη έγχρωμη μετάδοση στο νούμερο 1. 9 Ιανουαρίου 1979. Ημέρα ορόσημο για την ελληνική τηλεόραση. Η ασπρόμαυρη οθόνη στο ελληνικό σαλόνι αποκτά χρώμα και η πρώτη έγχρωμη εκπομπή γίνεται πραγματικότητα. Το πρώτο ελληνικό σίριαλ που μεταδόθηκε με χρώμα ήταν η ΕΚΑΤΗ, μια σειρά 13 επεισοδίων βασισμένη στο μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη σε σενάριο Κωστή Λιβαδέα και σκηνοθεσία Παύλου Φιλίππου. Θα ήθελα να πάμε κάπου μαζί να μείνουμε. Μακριά από τα χαρτιά σου και από τους ανθρώπους. Πρωταγωνιστές του σίριαλ ήταν ο Γιώργος Μούτσιος και η σύζυγός του στη ζωή, Δέσποινα Νικολαίδου. Το story του σίριαλ εξελισσόταν μέσα σε ένα καθώς πρέπει περιβάλλον, όπου ένας άνδρας της αστικής τάξης θέλει να ζήσει τον έρωτα χωρίς προοπτική με μια νεαρότερη γυναίκα. Τίποτα δεν με κουράζει όσο έχω εσένα. Εγώ πόσο έχω από σένα. Μα δεν το βλέπεις. Υπάρχω από σένα και ζω για σένα. Ωραίο και νοσταλγικό θέμα, αλλά τώρα θα σας πάμε σε κάτι καλύτερο. Γιατί σίγουρα θα έχετε φάει στις γιορτές, σίγουρα θα έχετε πάρει κανένα κιλάκι, λίγο μελομακάρονο, λίγο κουραμπιέ. Είναι και αυτό νοσταλγικό το θέμα. Διότι κοιτάμε τη φωτογραφία το πριν, από το καλοκαίρι, και λέμε λίγο πείρα, έτσι. Αλλά έρχεσαι εσύ, Έφη μου, και μας δίνεις τη λύση. Έρχομαι να σας απαλλάξω από τα κιλά των γιορτών. Ξέρω ότι ακούγεται κάπως, αλλά μπορούμε να τα χάσουμε. Και να τα χάσουμε σε ένα μήνα χωρίς να πεινάσουμε καθόλου. Λοιπόν, όταν υπογράφουν τα μεντίζενές κάτι, θέλω να σου πω ότι είναι εγγυημένο το αποτέλεσμα. Εγώ και έφαγα και ήπια, είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Και νομίζω ότι όσοι μας παρακολουθούν το έκαναν. Ναι, και δεν σκεφτόμουν και πολύ. Ξέρεις γιατί λέω, μια ζωή την έχουμε, είναι Χριστούγεννα, θα φάμε, θα πιούμε, γιατί υπάρχουν τα μεντίζενές. Λοιπόν, τα κιλά των γιορτών δεν χάνονται με δίαιτα. Ούτε με αυτά τα ημιτασιών μηχανήματα που υπόσχονται το μαγικό ραβδί που θα μας μεταμορφώσει, ούτε όμως με λιποαναρρόφηση, γιατί δεν έχουμε όρεξη τώρα να απέχουμε από την καθημερινότητά μας. Φοβόμαστε, παιδί μου, όλοι. Και τι δουλειά θα κάνουμε, δηλαδή, κάθε φορά που τρώμε κάτι παραπάνω, θα παίρνουμε χειρουργείο. Ναι, αυτά συζητάμε και μεταξύ μας. Αυτά θέλω να λέμε και στον αέρα, Παύλου μου, ότι τώρα ποιος μπαίνει στη διαδικασία ενός χειρουργείου. Πρέπει να είσαι η Νικόλ Κίντμαν, ας πούμε, για να τα κάνεις αυτά. Ναι. Εμείς οι κανονικοί άνθρωποι θέλουμε να χάσουμε αυτά τα κιλά χωρίς να πονέσουμε, χωρίς να πεινάσουμε, να μην έχουμε σημάδι, να μην αλλοιωθεί ο σωματότυπος, γιατί πρόσεχε τι γίνεται τώρα. Άμα, ρε παιδί μου, κάποιος το παλέψει και κάνει γυμναστική και δίαιτα, μπορεί το σώμα του να έχει συγκεκριμένες λιποαποθήκες που θα φύγουν λάθος τα κιλά και οι πόντοι. Να γίνει ανομοιόμορφα. Ναι, ακριβώς αυτό. Ή να χαλάσει το πρόσωπο. Βλέπουμε ανθρώπους που αδυνάτησαν και είναι σαν να ασθενούν από κάτι. Λέμε, αχ, τι έπαθες. Και ενώ αυτός χαίρεται που φόρεσε ένα νούμερο μικρότερος, δεν είναι καλό στο πρόσωπο. Εδώ γίνεται πολύ επιστημονικά η δουλειά. Γιατί έχουμε ένα επιτελείο ιατρικό και επιστημονικούς συμβούλους στη διάθεσή μας να ασχοληθούν εξατομικευμένα με τον καθένα μας. Έχουμε μια τέτοια φαρέτρα μηχανημάτων, επενδύσεις εκατομμυρίων από Αμερική στα μεντίζενές που μετρούν 30 χρόνια πορείας, που δεν φοβόμαστε για το αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι σε ένα μήνα, όπως μας το λένε, θα χάσουμε 5 κιλά, που είναι λογικό, δεν είναι παράτερο για τον οργανισμό, αλλά και πόντους από τα σωστά σημεία. Αυτό είναι τελικά. Ότι σμιλεύει τη σιλουέτα, ενεργοποιεί το μεταβολισμό, αυτός θα συνεχίσει να καίει και μετά το τέλος του προγράμματος. Δίνει μία όψη υγιή και σφριγγυλή στο σώμα, συσφίγγει και το δέρμα. Και η αλήθεια είναι ότι αν χάσει πόντους, ούτε καταλαβαίνει ο άλλος ότι έχει χάσει κιλά. Ναι. Γιατί πολλές φορές μπορεί να χάσει κιλά. Μπράβο. Να μην έχει χάσει πόντους. Εγώ, ας πούμε, πολύ... να σου πω για μένα που το κάνω στα μεντίζενες, γιατί βλέπεις εδώ, κάνω ακριβώς αυτό το σύστημα. Έχω λεπτά πόδια και όλες μου οι λιποαποθήκες συσσωρεύονται εδώ, στην κοιλιακή χώρα. Οπότε είπα στους γιατρούς, θέλω να μου κάνετε λιποαναρρόφηση χωρίς νηστέρι μόνο στην κοιλιά. Μόνο μπορείτε? Στην κοιλιά. Μπορούμε. Δεν θέλω να χαλάσει το πρόσωπο, γιατί από μια ηλικία και μετά χαλάει το πρόσωπο όταν κάνεις... Θες κομπλιμέντα σου τώρα. Όχι, είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Είσαι μια χαρά. Είμαι μια χαρά γιατί... γιατί είσαι μέσα. Υπάρχουν τα μεντίζενές, ναι. Να λέμε αλήθειες εδώ και μόνο αλήθειες. Θέλω να σας τονίσω την αξία του ιατρικού ραντεβού.
Διότι εκεί με τον γιατρό θα τα πείτε πολύ αναλυτικά, θα του δείξουμε. Ξέρεις, εγώ είμαι ψήρας, πάω στον καθρέφτη και βλέπω, κοιτάω το γόνατο, κοιτάω τον προσαγωγό, κοιτάω το ψωμάκι, ναι, όλες οι γυναίκες. Αλλά και οι άντρες με το σωσίβιο έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, έτσι, οι προσελεύσεις. Διότι έχουν αυτή τη μάστιγα. Γυμνάζονται πολλά παιδιά, έχουν κοιλιακούς και έχουν σωσίβιο. Εδώ θέλει επιστήμη, παιδί μου, θέλει σμήλεμα. Και θέλει... μείωση κυταρίτιδας, διάβασα. Ναι. Αυτό, πολλά νέα κορίτσια δεν έχουν κιλά και έχουν κυταρίτιδα. Ακριβώς. Μιλάμε για 8 διαφορετικές υπηρεσίες, προσέξτε, 8 σε μία μέθοδο. Οπότε, 5 κιλά κάτω, σε ένα μήνα και πόντους από τα σωστά σημεία, μην χάσεις την προσφορά, γιατί εκεί θα τα μάθεις όλα δωρεάν. Η 31η που θα μας καλέσετε αυτή τη στιγμή στο 210-51-58-160, 801-11-61-061 με δωρεάν κλήση. Κύπρος, 7053-53. Αν μας πείτε μεσημέρι yes, θέλουμε τον τίτλο. Έτσι, ξέρουμε ότι είστε οι 31η εδώ, από την παρέα αυτή τη φανταστική. Κερδίζετε την ιατρική επίσκεψη σε Σύνταγμα, Μαρούσι, Περιστέρι, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Κύπρος, Λεμεσό και Λευκοσία, δωρεάν. Και αν το αποφασίσετε, αφού τα πείτε με τον γιατρό, χωρίς κανείς να σας πιέσει, δείτε τι έρχεται. Έκπληξη! 5 κιλά κάτω και πόντους. Έκπληξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύη, θα τα ξαναπούμε. Εμείς πάμε πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι πίσω μαζί. Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, κάπου εδώ ολοκληρώνονται οι εργασίες της εκπομπής Μεσημέρι Yes. Πριν φύγουμε όμως, θα σας θυμίσουμε ότι σήμερα ξεκίνησε... να έρθει και μπήκε στη ζωή μας αυτό εδώ το λευκό αυτοκίνητο. Το T-Cross. Το T-Cross, το οποίο είναι ένα αυτοκίνητο που λατρεύεται, 1000 κυβικά, αξίας 17.600 ευρώ, είναι η έκδοση live. Όχι, δεν θα πάρετε μαζί και το παιδί. Το οποίο T-Cross είναι ένα αυτοκίνητο πόλης, αλλά και όχι μόνο, και εξορμήσεων. Είναι full εξοπλισμένο. Χτύπησε. Δοκάρι. Χτύπησες. Όχι, όχι, εντάξει. Μα πας να δείξεις κάτι και σαμπουρδίζεσαι. Κυρίες μου, ήθελα να πάρω το κλειδάκι. Πήρε το κλειδάκι, θέλει να κάνει τη χαριτομενιά, χτύπησε. Όμως εσείς μην στέκεστε λεπτό. Από τώρα ξεκινήστε να το διεκδικείτε. Αυτό το αυτοκίνητο που θα είναι το καλύτερο, αν έχετε οικογένεια, αλλά και όχι. Ευρύχωρο, ένα πορπαγκάζ τεράστιο και ένα αυτοκίνητο που πραγματικά είναι λατρεία για την οδήγηση στην πόλη. Άλλωστε είναι με την εγγύηση του ονόματος Volkswagen. Μέσα οθόνες αφές, ο χαμός. Open και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14999, κλείσει κινητό σταθερό στο ίδιο πενταψήφιο. Ξέρεις τι έχει ωραίο. Τι? Αυτό με τους αισθητήρες που βρίσκει τους πεζούς και τα ποδήλατα. Βεβαίως, έχει και οπισθοπορίας και έχει την κάμερα οπισθοπορίας και έχει και αισθητήρες για ασφαλή οδήγηση. Να σας πω επίσης ότι με αυτό το μήνυμα διεκδικείτε την άδεια του Coffee Eat, ενός καταστήματος που θα λύσει το επαγγελματικό σας μέλλον. Δεν το συζητώ ότι τα Coffee Eat τα γνωρίζετε, τα αγαπάτε. Καφές και φανταστικά προϊόντα. Έχετε τη μελέτη του χώρου από την κεντρική, από την εταιρεία, από τη μαμά εταιρεία. Έχετε την εκπαίδευση του προσωπικού και φυσικά τα προϊόντα για το ξεκίνημά σας. Όλα αυτά με ένα μήνυμα. Open και ονοματεπώνυμο στο 14999. 14999, κυρίες και κύριοι. Σταθερό κινητό, παίρνετε τηλέφωνο και αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο δικό σας. Ή open και ονοματεπώνυμο στο 14999.